Πάμε στα δικά μας. Μου έλεγε η Πινελόπη στις διαφημίσεις ότι ο ρόλος της ζωής, πολύ αβανταδόρικος μεν, στο είναι στιγμές του Αντένα, αλλά από την άλλη και ένας ρόλος που μπορεί να κάνει πολύ κόσμο να ταυτιστεί μαζί σου, να πει το καημένο, το πλασματάκι, τι έχει τραβήξει, πόσο... Τι έχει τραβήξει. Κάτι κάνει ζζζ. Ναι. Τι είναι. Ναι. Κάτι ετοιμάζει ο άγγελος. Πολλοίς κόσμος έχει ταυτιστεί και έχει πει τι βασανισμένο κορίτσι που το εγκατέλειψε η μάνα του μόλις γεννήθηκε, η μάνα Μπέση Μάλφα. Αλλά και κάποιος άλλος κόσμος λέει αμάν πια ρε παιδί μου, πολύ σκληρό κορίτσι, δεν συγχωρεί με τίποτα. Ναι μωρέ, το λένε δηλαδή, και τις δύο πλευρές βρίσκω. Πολλοί με συγχωρούνε, αλλά στο μετρό οι γιαγιάδες με μαλώνουνε πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ κακιά μου λένε, ναι. Η μάνα σου σ' αγαπάει. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, τι σκληρή που είσαι, λέω, δεν είμαι εγώ. Η ζωή είναι, εγώ είμαι η Πινελόπη. Ο ρόλος μου είναι, δεν είμαι εγώ. Δεν μπορούν να το καταλάβουν, αλλά αυτό είναι το ωραίο. Ταυτίζονται. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, μ' αρέσει. Όντως, όντως. Κοίταξε, ναι, δεν είναι, είναι ένα, πώς το βλέπω εγώ, ας πούμε, ότι δεν είναι κακό παιδί. Είναι ένα κορίτσι τόσο πολύ βασανισμένο και αδικημένη. Νιώθει πάρα πολύ αδικημένη. Δεν είναι καθόλου κακό παιδί, αντίθετα. Έχει ναι. Μια πολύ αγνή ψυχούλα και άμα, δεν ξέρω, από γύρω μας, άμα δούμε ένα παιδάκι, ένα κορίτσι, mm-hmm. που το έχουν εγκαταλείψει οι γονείς, το έχει μεγαλώσει μόνο του. Θα είναι σκληρό. Βέβαια, σίγουρα, θα είναι. Εννοείται. Αλλά η καρδιά του μέσα, πόσο δηλαδή, τι άλλο να τραβήξει και αυτό το καημένο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλη σου την αγάπη και όλη σου την τρυφερότητα τη βγάζεις στο Θωμά, δηλαδή στο Γιώργο Νινιό που κάνει τον άνθρωπο που σε μεγάλωσε και σου δώσε απέραντη αγάπη. Δείχνεις πόσο πολύ τρυφερό πλάσμα μπορείς να είσαι στον άνθρωπο που σου έδωσε τρυφερότητα και αγάπη. Έτσι, στο Θωμά και στον Νικόλα. Και στον Νικόλα, που ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, που είναι ο αγαπημένος. Που δεν θα είναι για πολύ, αλλά... Αυτά μου κάνει τώρα. Μας έδωσε είδηση, λοιπόν. Αυτά μου κάνει. Όχι, όχι, έπαιξε. Τι, το ξέρεις. Αφού την πρόδωσε. Με πρόδωσε. Πήγε Μάλι. Δεν πήγε. Να συγχωρέσεις. Καλά έκανε. Στημένο ήταν. Ήταν στημένο από το Χάρη. Από τον Κώστα Σόμε. Κώστα, ναι. Αυτό Σόμε. Σε μισή, αυτό ή σε θέλει. Τι θέλει. Αυτό με θέλει, αλλά έτσι είναι λίγο, ξέρει. Αυτό. Ο Σόμερ τη θέλει, αλλά δεν ξέρουμε αν τη θέλει για τα λεφτά της, γιατί τελικά έχει αποδειχτεί ότι αυτή είναι κόρη του Ζαλμά. Και είναι που είναι ο κοντιράς ο μεγαλογιατρός. Είναι πλούσια. Θα της στείλει το κομμωτήριο κάνουμε. Για τα λεφτά σου σε θέλει να προσέξεις. Δεν σε τιμήξει αυτός, άλλος αγαπούσε αγνά. Δεν με θέλει για τα λεφτά μου. Μ' αγαπάει, αλλά δεν ξέρει πώς να με διεκδικήσει. Εντάξει, φυσικά τον ενδιαφέρουν και τα λεφτά. Ναι, αλλά... Όχι, παίζει. Να σου πω, εγώ λέω να δοκιμάσουμε λίγο, Σόμερ. Να δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Το έχουμε δοκιμάσει βέβαια. Τι είναι cheesecake, βρε Ναταλία. Θα δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε σώμα. Δεν το ξέρουν, αλλά θα δοκιμάσουμε. Ναι, το λέμε ναι, ναι. Τώρα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Μου το λέει τώρα. Μας έδωσε είδηση μεγάλη αυτή τη στιγμή. Ναι. Και για πολύ καιρό θα δοκιμάζουμε. Έτσι. Να μάθει ο Μπουσουλόπουλος, ο Δροσερούλης. Δροσερούλης τον έφαγε. Καλά, δεν θα μου το πούνε. Να μάθει ο Μπουσουλόπουλος, γιατί άντε πολλά μας τα πες. Άντε, Πέτρο. Έτσι. Στη μένα και η Βάλια και δεν είχα πιει και δεν ξέρω. Και γιατί ήπια δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έλαντε. Αφού του βάλες το ποτό στα γόνες, ρε σήμερα. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Το υποσυνείδητό του ήθελε. Υποτίθεται έχει πάει να δώσει μαθήματα. Πηγαίνω εγώ στα Γιάννη να δώσω μαθήματα. Και πηγαίνω και πίνω μπεκροπίνο κτλ. Τα ήθελε και τα έπαθε. Αφού του βάλες το ποτό στα γόνες. Το δαγώ με τα μάτια μου. Όλα τα ξέρεις έτσι, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω το σειρά πιο καλά από το γονείς. Τι δεν ξέρεις, το έχεις στο σειριάλ. Όχι μωρέ, εντάξει. Δεν το ξέρει ο ρόλος της. Ο ρόλος, ναι. Ναι, ναι. Το ξέρει, αλλά η ζωή δεν το ξέρει ότι βάλει στα γόνες. Λοιπόν, παράλληλα με το είναι στιγμές, όπως σας είπαμε και πριν, η Πινελόπη παίζει και στην ταινία του Νίκου Κο... Ο Χριστός του Παναγία! Είσαι χαζό, παιδί μου! Κάνει ένα γκέστο εκεί για 10 επεισόδια. Το συζητάω, η αλήθεια είναι. Τα οξυστήμε, το συζητάω. Και τις δύο ρόλους. Το συζητάω η αλήθεια, είναι τώρα δεν ξέρουμε γιατί θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και δεν ήξερε πού θα πρωτοπάει και λέω δεν πάω εκεί που μου αρέσει και πιο πολύ. Όχι, παίζει όμως την ταινία του Νίκου Κούντουρου στο πλοίο, όπου υποδίεται μια νεαρή ρόδουλη, η οποία λέει στην κάμερα τα προβλήματά της. Ναι, η ταινία είναι μια πολεμική ιστορική ταινία που ο Νίκος ο Κούντουρος πάρα πολλά χρόνια σκεφτόταν να... Ελένη Φουρέιρα. Εγώ είμαι. Αγνώριστη. Αυτό είναι το φυσικό μου μαλλί εντωμεταξύ και το χρώμα μου το καλοκαίρι. Φουρέιρα πριν. Ψέματα μου λες. Όχι. Τσικαμπομ. Αυτό είναι το φυσικό σου. Είναι σγουρά τα μαλλάκια σου, δηλαδή. Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Και είναι και λίγο πιο σγουρά, πιο αφάνα. Εμείς τα κατεβάσαμε και λίγο. Άκου να δεις τώρα. Τα κατεβάσαμε. Ναι. Εντάξει.
Και είναι ένα πλοίο λοιπόν που μεταφέρει σιτάρι, προσαράζει σε μια ακτή της Πελοποννήσου. Τελικά δεν μεταφέρει σιτάρι, μεταφέρει όπλα που τα στέλνουν μια ομάδα Ισραηλιτών από τη Χάιφα σε μια άλλη ομάδα Ισραηλιτών στον Παναμά. Το αντίθετο μάλλον είπα, από τον Παναμά στη Χάιφα. Ναι. Και για την επίθεση εναντίον των Παλαιστίνιων. Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι της ιστορίας που είναι εμείς, που είμαστε ιερόδουλες κοπέλες που έρχονται στην Ελλάδα. Ναι. Υποτίθεται για να βρουν μια δουλειά, τις εκμεταλλεύονται όμως και τις κάνουν ιερόδουλες. Και τώρα λένε τα προβλήματά τους, μια άλλη πλευρά αυτών των γυναικών, πονεμένη, γιατί δεν το σκεφτόμασταν να τις βλέπουμε. Μένουμε στο επιφανειακό. Mm. Σε ποια εποχή διαδραματίζεται η ταινία? Δεν υπάρχει ούτε τόπος ούτε χρόνος. Είναι πολύ... Φωλό. Ναι, το αφήνει στον θεατή. Κοίτα, ωραία φωτογραφία. Αλλά είσαι κούκλα με αυτό το μάλλον, νομίζω μου αρέσει πιο πολύ. Και εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Και λίγο Ριάννα. Στου υπολείπου να τα πείτε. Και λίγο Ριάννα μου κάνει, δεν ξέρω. Είσαι κούκλα, κούκλα είσαι. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά έτσι είναι, μα κάνει babysitting. Έτσι είναι. Εσύ, ναι, εκεί το μυαλό σου. Και πότε θα προβληθεί η ταινία, ξέρουμε? Μάλλον στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν είναι ακόμα σίγουρο. Τώρα είμαστε στο μοντάζ. Mm-hmm. Πάμε καλά. Αυτό το κομμάτι μου είπαν ότι είναι το πιο συγκινητικό. Mm-hmm. Και χαίρομαι πολύ γιατί και επειδή το έζησα, πραγματικά συγκινήσε. Γιατί βλέπεις και μια άλλη πλευρά, ρε παιδί μου. Εγώ που το θυμάμαι τώρα, δεν ξέρεις τι κουβαλάνε αυτές οι γυναίκες. Ναι, βέβαια. Όντως. Όντως, και επειδή μου έχει τύχει να γνωρίσω γυναίκες που ασκούν αυτό το επάγγελμα, η τρυφερότητα της ψυχής τους είναι απίστευτη, η Πινελόπη, έτσι. Έτσι. Και το μεγαλείο της ψυχής τους και πόσο πολύ έχουν ζήσει πράγματα και έχουν χτίσει ένα τοίχο για να μην αφήνουν να περάσει συνέστημα. Είναι η άμυνά τους, ξέρεις, αυτό είναι που λες εσύ. Αυτό είναι, αυτό που, ναι, είναι αυτό που λες εσύ. Και άμα δεν μου δινόταν η ευκαιρία, δεν θα το καταλάβαινα. Πάντως, μου κάνει εντύπωση που είσαι τόσο μικρούλα και που μπαίνεις τόσο πολύ στο πετσί τόσο δύσκολων ρόλων. Εμένα να δεις. Πολύ, πόσο εντύπωση μου κάνει. Ναι, πολύ εντύπωση μου κάνει. Αλλά το βλέπω, δεν ξέρω, φυσικό. Και ακόμα σπουδάζεις, έτσι, δεν, ναι, έχεις τελειώσει τη δραματική σχολή. Όχι, δεν έχω τελειώσει, έχω ακόμα ένα χρόνο. Δεν έχω τελειώσει. Θα πω ότι είσαι τυχερό κορίτσι και θα χτυπήσω και ξύλο. Και θα σου πω και εσύ, ναι. Και βέβαια δεν αρκεί μόνο η τύχη. Δεν εννοώ δηλαδή ότι είσαι μόνο τυχερή, γιατί σίγουρα και η αξία σου παίζει ρόλο. Κανένας δεν προσλαμβάνει κάποιον για μια δουλειά αν δεν του κάνει. Βέβαια. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν πιστεύω ότι ούτε ο Νίκος Κούνδυρος θα σε έπαιρνε στην ταινία του, ούτε ο Στράτος Μαρκίδης στιγμές. Μαζί με τον Γιάννη Βασιλιάδη. Αν δεν τους έκανες στη δουλειά σου. Αλλά κοίτα τώρα, τόσο μικρούλα, χωρίς να έχεις τελειώσει ακόμα την δραματική σχολή και να είσαι στην ταινία του Κούντουρου, να είσαι στη σειρά αυτή και να παίζεις δίπλα σε ονόματα, όπως είναι ο Νινιός, όπως είναι η Μπέση Μάλφα. Έτσι, δηλαδή... Δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθω. Είναι κάθε μέρα μάθημα για μένα αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς με αντιμετωπίζουν, πώς με βοηθάνε στις σκηνές μας, στη ζωή μου, ναι, γενικά. Είμαι πολύ τυχερή, έχω βρει πολύ καλούς ανθρώπους γύρω μου. Τα λες όλα πολύ ρομαντικά και τρυφερά. Έχεις δει και την άλλη πλευρά καμιά φορά της showbiz που δεν είναι τόσο τρυφερή, κάτι που να σε έχει ενοχλήσει, στεναχωρήσει, διαβάσει? Να έχω αντιμετωπίσει κάτι προσωπικά εγώ, όχι, να μου έχει συμβεί. Δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ τυχερή μάλλον. Αν έχω διαβάσει κάτι, αν έχω ακούσει, σίγουρα, εννοείται. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, τώρα και η προσωπική σου ζωή θα είναι κάτω από το μικροσκόπιο, δεν σε ταράζει καθόλου? Ξέρεις τι, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτω από το μικροσκόπιο. Αλλά μπορεί κάποιες στιγμές να είναι. Άμα δεις μια βόλτα όμως και στραβήξω μια φωτογραφία με ένα φίλο σου. Είναι και το μέρος που θα πας, ξέρω εγώ. Ναι, είναι πολλά. Να το σκέφτεσαι γι' αυτό. Ναι. Γελάει το κοριτσάκι, γιατί καταλαβαίνω. Κοίταξε, αυτό είναι. Δεν μπορείς να έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε πάρει απόφαση που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ότι η δημοσιότητα έχει τα καλά της, έχει τα στραβά της, τα έχει όλα. Προσπαθώ ίσως να το δικαιολογήσω μέσα μου και να πω όχι, όχι, δεν γίνεται να είναι στο μικροσκόπιο, αλλά. Είναι στο μικροσκόπιο, αλλά δεν θέλω να το παραδεχτώ. Ναι, είναι, είναι. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις, τις προάλλες που ήμουν εγώ, βγήκε μια βόλτα με τον Παναγιώτη. Με τον Παναγιώτη είπα. Ναι.
Το Χατζηδάκι μπορεί να εννοώ. Τον... Γιατί άμα βγήκε φωτογραφία, έχει δει φωτογραφία. Ναι, ρε παιδί μου. Σε όλα τα περιοδικά. Τότε γιατί να μην το πούμε. Εκείνη όμως τα παιδιά μπορεί να πει: σταμάτα, βρε Μίκη, δεν είπα κάτι έλα, κακό. Αγάπη μου, ξέρει. Το παιδί βλέπει εδώ πέρα, καταλαβαίνει ότι. Και εσύ μπορεί να βγει μια βόλτα να πει ένα καφέ με ένα φίλο σου. Και αυτό αμέσως μεταφράστηκε ότι είστε ζευγάρι. Αυτό εσένα μπορεί να το αντιμετωπίσει με χίλιου τρόπου. Α, να εκνευρίζεσαι. Β, να μην δίνει σημασία. Γάμα να λες, όχι Θεέ μου, τι έχω να τραβήξω. Αυτό σου λέω. Αυτό δεν εννοούμε πώς. Αν δεν βγήκε πολύ ωραία εδώ, γιατί αυτό είναι δυνατόν. Ο άλλος σου πω την αλήθεια. Αυτό είπα. Αυτό είπε. Αυτό είπα. Ο άλλος τι είπε. Αυτό είπε. Ρωτήστε. Έλα που δεν είπες αυτό. Εγώ πάντως στην τρίτη πήγα και είδα το Πέτρο στις τσέπες του. Εσύ το είδες. Τι γλυκούλα. Έλα, μην τη φτώρα, αν την κάνουμε και φουσκώνει, ξεφουσκώνει και δεν θέλω να τη φέρουμε σε δύσκολη θέση. Καλή παράσταση. Σου άρεσε. Μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ. Είναι καταπληκτική και η ίδια. Σπαρταριστή, όντως. Ο κρατερός, καλός. Ο άλλος, όχι. Ο άλλος που δεν έχει όνομα, είναι ο άλλος. Και οι δύο ηθοποιοί που παίζουν σε αυτήν την παράσταση είναι καταπληκτικοί. Εγώ τους θαυμάζω. Ναι. Οπότε να δούμε φωτογραφία σου για φαγητό που κρατερό κατσούλι την άλλη φορά. Βεβαίως. Η Πινελόπη δεν βγαίνει με παντρεμένους, να τα αφήσει το κορίτσι. Για φαγητό είπα, για το φαγητό. Μυαλό, στο δικό σου μυαλό έχει πρόβλημα. Για φαγητό είπα. Ούτε, ούτε για φαγητό. Καλά. Ούτε για φαγητό. Ούτε για... Μα δεν εννοώ, όχι εγώ με τον κρατερό. Τι σχέση έχω. Α, ορίστε, είπε να βγεις με τον κρατερό για φαγητό. Το φαγητό. Α, οι δυο μα, όχι. Όχι μα. Ορίστε, είναι αυτά που λες. Καλά, θα είναι κι άλλοι. Εντάξει, άμα είναι άλλοι, εντάξει. Είσαι κρυψίνος, τι ζωή. Σκορπιός. Φωτιά! Φωτιά λέει, όχι φωτιά, νερό, αλλά τι νερό. Σβήνει φωτιά, είναι φωτιά σαν ζώδιο, μιλάμε. Οροσκόπο, χαρούμε. Υδροχό. Παιδιά, ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μου ήρθε μια σκοτωμή, είναι αυτός που δεν είναι άντρας, Παναγία, μια πέσει στα δίχτυα της. Σέλεσε τόσο γλυκούλα, αλλά βάσει πολύ γλυκό, πολύ γλυκό και θετικό κορίτσι. Βάσει ζωδίο όμως, δεν πρέπει να σε κάνει κάποιος ό,τι θέλει, εσύ να κάνεις ό,τι θες. Ισχύει. Και τα δύο. Είναι ανάλογα με τα... Γενικά στις σχέσεις μου είμαι πολύ... Είμαι πολύ περίεργη. Δεν με καταλαβαίνουν εύκολα. Είμαι λίγο... Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν να σε κοροϊδέψουν. Και αυτό είναι πάρα αυτό πολύ εννοείται. Ωχ! Για δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βέβαια. Θα σου πω τώρα κάτι. Διάβασα μια συνέντευξη της Πινελόπης. Ναι, ξέρω τι θα πεις. Το ξέρεις. Ναι. Που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Διότι τη διάβαζα με πολύ προσοχή για να είμαι προετοιμασμένη για τη σημερινή μας κουβέντα. Και είπες ότι σου έχει τύχει να έχεις σχέση με άνθρωπο που ενώ ήξερες ότι ήταν άπιστος σε σένα, παρ' όλα αυτά έμεινες μαζί του για μεγάλο χρονικό διάστημα, γνωρίζοντας ότι σε απατούσε. Ναι. Ένα από τα λάθη που έχω κάνει, μάλλον. Γιατί αυτό, ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη σου για αυτόν. Κοίτα να δεις, νομίζω ήταν ερωτευμένη, προφανώς. Ναι. Και το δικαιολόγησα μέσα μου ότι αυτός είναι στην Αθήνα και εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη. Και λέω εντάξει, δεν πειράζει. Όταν βέβαια ήρθα στην Αθήνα και συνεχιζόταν αυτό το πράγμα, χώρισα. Μάλιστα. Αυτό είναι μια παράλληλη σχέση, δηλαδή. Πολλές παράλληλες σχέσεις. Α, οπότε δεν πειράζει, εντάξει. Αυτό όχι, το δικαιολογεί η εκπομπή μας, αυτό δηλαδή. Εμείς το δεχόμαστε. Αυτό. Αλλά βέβαια, εγώ αγάπη μου, επειδή τα ψάχνω όλα, βλέπω μία τρίχα. Βλέπω στο λάπτοπ, ας πούμε, στο Facebook. Αντί να δω το δικό του το email, βλέπω Κατερίνα κάτι, ας πούμε. Τσεκάρεις και τα mail του. Όχι, δεν τσεκάρω τα mail του. Πήγα να πω στο Facebook. Θα έπρεπε να έχει το όνομά του. Και από κάτω είχε κάτι άλλα mail από άλλες 15 γυναίκες. Γιατί. Το κινητό το είδες. Δεν ψάχνω τέτοια. Δεν ψάχνω τέτοια. Μετά μου λέει, δεν θα βγω, θα μείνω στο σπίτι. Και εγώ μαθαίνω, γιατί δεν γίνεται να μάθω. Ότι είναι έξω με... γιατί τον είδαν φίλοι μου. Δεν γίνεται. Ποποχή. Μετά από αυτή την εμπειρία, συγγνώμη τώρα, αν σου τύχαινε κάποιος, θα του έδινε την ευκαιρία ενώ σε απάτησε. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Μην τολμήσει. Ναι, γιατί εγώ δική δικιά μας είναι εδώ. Όχι, να λες. Αυτό θα ρωτούσαν, αν αυτό που έκανες τότε σημαίνει ότι γενικά συγχωρείς την απιστία, αλλά όχι. Ήταν εκείνη η συγκεκριμένη φορά που το έκανες. Γιατί το δικαιολόγησε λόγω της απόστασης. Εξαρτάται τι σχέση έχεις. Δηλαδή, αν είναι μία σχέση γάμου και είσαι παντρεμένος και αγαπάς και αγαπάει ο ένας τον άλλον, μπορεί και να τύχει. Okay, εκεί θα το συγχωρήσω. Αλλά τώρα, όταν έχεις μία σχέση, σε νέο κορίτσι, είναι νέο παιδί και αυτός και λέτε να είστε μαζί και ο άλλος είναι ή εγώ. Τι σχέση είναι αυτό, γιατί να υπάρχει. Ναι. Σωστό. Αυτό. Σωστό. Και ειδικά η παράλληλη σχέση δεν συγχωρείται. Η παράλληλη όχι, σχέση. Βέβαια.
Τώρα εντάξει, το αν εσύ είσαι εκεί και αυτό είναι 540 χιλιόμετρα μακριά και έχει κανένα δύο-τρία. Παραγράφει. Αλλά αυτό θα κλαίει τώρα, παιδιά. Αυτό θα κλαίει με μαύρο δάκρυ τώρα που θα βλέπει την Πινελόπη. Από τα πόσα χιλιόμετρα και πάρουν, δηλαδή.